Λέω αυτό το ντοκουμέντο Χριστούγεννα του Κέικ, η χειρότερη μέρα της ζωής του. Όλα ξεκίνησαν ένα χριστουγεννιάτικο πρωί που ξύπνησα γεμάτος διάθεση να παίξω League of Legends. Άνοιξα το launcher ως συνήθως και... Oh. Έχει και δικό σου τραγούδι. Oh. Ας μου θυμίσει κάποιος να αγοράσει την Champion. Ναι. Πίσω στο ντοκουμέντο. Μπήκα και ακολούθησα τη ρουτίνα που ακολουθώ κάθε φορά πατώντας play game, εφόσον βέβαια είχα μιλήσει στον εραστή μου. Αλλά κάτι άλλαξε εκείνη τη μέρα. Έτριζε ο κόλος μου και δεν ήθελε λάδωμα. Ήταν ένα για το μπούτσο καλοκαίρι του 80, παραμονή Χριστουγέννων. Το θυμάμαι σαν χθες, αν και ήταν σήμερα. Όποιο game και να έμπαινα, κατέληγε σε απόλυτη αποτυχία. Η τύχη για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν ήταν με το μέρος μου. Υποσημείωση, μην δείτε κανένα από τα άλλα μου βίντεο. Η τύχη πάντα είναι με το μέρος μου. Κάτι είχε πάει πολύ στραβά. Πολλές φορές αναρωτήθηκα, μπέρδεψα τις βίδες, τις έβαλα λάθος. Τι συμβαίνει? Το solo top ήταν ψόλο top. Δεν μπορούσα να κάνω jungle. Ξαφνικά το jungle έγινε μαρτύριο. Και πάνω απ' όλα, το κακό σκυλί που δεν είχε ψόφο βρήκε το ψόφο του. Γαμό! Είχα χάσει τον εαυτό μου. Γι' αυτό έπλεψα πάνω στη βάρκα της αναζήτησης. Σε ένα ταξίδι που προορισμό δεν είχε και ούτε θα έβρισκε ποτέ. Οπότε κατέληξα στο συμπέρασμα πως... Τα Χριστούγεννα για τον Μπούτσο και όσοι τα γιορτάζουν γαμιούνται. Καλά Χριστούγεννα. Εδώ είμαι ο άνθρωπος περίοδος.